αν η ελάση του αυτάρκης σε κρέας, γάλα, τυρί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα. Σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι, είναι γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη. Κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν μόνο προϊόντα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος, ήταν ανταλλάξιμος. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να το κουβαλάω στην πράτη. Κάτι και βρέθηκε το χρήμα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Αλλά εφαρμόζομαι μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό του. Αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνος ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική επέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πετύχανε, πήγανε στη Γερμανία επέτυχαν.